Πληρώσαμε πολλά, να πληρώσουν τώρα τα αφεντικά. Δανεικιά, πληρώσαμε πολλά, να πληρώσουν τώρα τα αφεντικά. Συνάδελφοι, συναντηθήκαμε πριν από λίγο με τη διευθύντρια του γραφείου εδώ πέρα του Υπουργού. Για άλλη μια φορά, από τις πολλές συναντήσεις που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, πήραμε πάλι την ίδια απάντηση. Θα τα μεταφέρουμε. Εμείς είχαμε κάνει ξεκάθαρο να μεταφερθεί στην πολιτική ηγεσία, στην κυβέρνηση. Το πρώτο που έχουμε πει είναι το εξής. Ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα ασφάλειας, υγιεινής, προστασίας των εργαζομένων, πρώτα απ' όλα στους χώρους δουλειάς. Αυτή η κοροϊδία με τα self-test, να πάψει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παριστάνει ότι έχει καταφέρει και κάτι σπουδαίο. Θέλουμε να πει να γίνονται, να εμβολιαστεί ο κόσμος, να γίνονται απολυμάνσεις στους χώρους δουλειάς και να γίνονται τακτικά τεστ στους εργαζόμενους. Μεταφέραμε μετά και το θάνατο, ακόμη ένα θάνατο, εργαζομένου στον ΟΑΣ. Ο ΟΑΣ ήδη μετράει εκατοντάδες κρούσματα, δεκάδες περίπου νεκρούς τον τελευταίο χρόνο. Με όλη αυτή την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Είπαμε να πάρθουν άμεσα μέτρα, ούτως ώστε ο κόσμος να είναι σε ασφαλή, δωρεάν, υψηλή συγκοινωνία, με όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να μην στηβάζονται οι άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον. Έχουμε δηλώσει στην διευθύντρια του γραφείου ότι θα είναι αιτία πολέμου η απόπειρα της κυβέρνησης να προσπαθήσει να βάλει χέρι στο οκτάωρο. Ό,τι κατακτήθηκε τον περασμένο αιώνα από το οργανωμένο εργατικό κίνημα, από αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι δώσανε το αίμα τους για να μπορέσουμε να ζούμε ελεύθεροι. Να το ξεχάσουν αυτό το πράγμα, ότι θα βρουν το ταξικό οργανωμένο κίνημα μπροστά τους. Δίνουμε δυναμικό παρόν. Αύριο, εδώ πέρα στο ίδιο σημείο, 6.30 ώρα το απόγευμα, κινητοποίηση για την κατάσταση των ΟΑΣ. Γιατί δεν πάρει άλλο. Δίνουμε δυναμικό παρόν, συναδέλφους και συνάδελφοι όλοι, στην ταξική πρωτομαγιά, στην πανεργατική απεργία που κήρυξαν τα ταξικά συνδικάτα 6 Μαΐου, 10.30 το πρωί, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ο κλάδος μας έχει προσυγκέντρωση 10 το πρωί, Αριστοτέλους με Μητροπόλεως. Συναδέλφους και συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση, ειδικά τώρα που θα ανοίξει και ο κλάδος, η σεζόν και ο επισκεπτισμός, θα γίνει ακόμα χειρότερη. Απαιτεί από όλους εγρήγορση, απαιτεί από όλους ετοιμότητα, απαιτεί αγωνιστική και μαχητική ετοιμότητα, κανένας μόνος του, κανένας φόβος. Μόνο συλλογικά και μαζικά μπορούμε να χτυπήσουμε τις κυβερνητικές επιλογές, τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τα συνδικάτα μας και στις 6 Μαΐου να πρωτοφωνάξουμε ότι χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Συνάδελφοι και συναδέλφισσα, τα δημόσια ΙΕΕΤ, όπως γνωρίζουμε, είναι μια πηγή για τον επιστημισμό, όπως οι μάγειρες, τα τουριστικά, είναι σχολές που είναι πηγή κάθε χρόνο στον τουρισμό. Οφείλω να πω ότι αυτή η σεζόν θα αρχίσουμε αίμα εμείς οι πρακτικάροι, γιατί θα αμοιβόμαστε με πάρα πολύ λίγα χρήματα και θα βγάζουμε όλο το χαμαλίκι. Εμείς, στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΔΙΕΚ, είμαστε και στηρίζουμε τον αγώνα του ΣΕΔΕΠΕ και θα είμαστε και αύριο στην συγκέντρωση και στην 6 του Μάη. Στηρίζουμε τους αγώνες που έχουν εκτεθεί για τα σωματεία.